Σε εξέλιξη κουβέντα για την πρόταση Μομφής που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, για τρεις μέρες στη Βουλή θα συζητούν αυτό το θέμα. Το οποίο βέβαια δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά, γιατί είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Τα κουκιά είναι μετρημένα και δεν αναμένονται εκπλήξεις. Και βέβαια όλη αυτή η ιστορία γίνεται χάρη να εντυπωσιαζούν προκειμένου να κουβεντιάζουν, γιατί το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Βεβαίως, αν ρωτήσετε τους υπεύθυνους του ΣΥΡΙΖΑ θα σου πούνε ότι αυτό έχει νόημα. Τους άκουγα χτες σε διάφορα τραπέζια, σε διαφορετικά τραπέζια και συζητήσεις, να λένε μεταξύ τους, να προσπαθούν εν πάση περιπτώσει να στηρίξουν την απόφασή τους περί πρότασης Μομφής. Λέγοντας ότι ναι, μεν σπάνια έπεσε κυβέρνηση από πρόταση Μομφής, αλλά η κουβέντα πρέπει να γίνεται. Δίπλα μου αυτό Δημήτρη Σαγκιάρη, οικονομολόγο, που ξέρει πως οι κουβέντες δεν οδηγούν πουθενά και δεν αλλάζουν τους δείκτες οικονομίας. Επομένως, το να κουβεντιάζουν σε περίοδο που πρέπει να κάνουμε δουλειά δεν είναι κακό, αλλά δεν χρησιμεύει σε τίποτα όταν η κουβέντα γίνεται για την κουβέντα. Ναι, βέβαια, το μόνο που θα χαρακτηρίσει. Ενώ έχεις απόλυτο δίκιο στην ανάλυση σου και το παρελθόν κυρίως διδάσκει, η ιστορία διδάσκει αυτό που μόλις είπες. Αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να πετυχαίνει αυτή η πρόταση Μομφής είναι να αμβλύνει τις υποτιθέμενες. Είχε γίνει ένας ενός είδους τσαμπουκάς με την Τρόικα και τις κουβέντες που είχαν αρχίσει. Είχε ξεκινήσει μια κατάσταση της μορφής ότι ενδεχόμενα δεν θα ψήφιζαν το φόρο στα ακίνητα ή μια σοβαρή αντίρρηση στα υποτιθέμενα μέτρα αυτής της διαπραγμάτευσης, αυτής της φάσης. Και ίσως εκεί πέρα πιέζει λίγο, βοηθώντας βέβαια την κυβέρνηση, αλλά πιέζει λίγο στο να περιχαρακώσει λίγο και τα δικά του τα νούμερα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να σε επίπεδο εντυπώσεων και να κερδίσει. Όχι σε επίπεδο αποτελέσματος, αλλά σε εντυπώσεων. Σε επίπεδο εντυπώσεων, διότι θα βγει και θα πει ότι δεν είχατε ουσιαστικές διαφορές, κάνατε μια γκρίνια, συνταχθήκατε τώρα με την κυβερνητική πλειοψηφία, άρα καλά προχωράτε. Μάλιστα. Δηλαδή το πολιτικό. Οι εντυπώσεις, ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις τώρα? Κοιτάξτε, γίνεται τώρα κακά τα ψέματα και με τις επισκέψεις που έκανε στην Αμερική ο κύριος Τσίπρας κλπ. Νομίζω ότι κάνει μια. Χτίζει ένα σοβαρό βιογραφικό ηγέτη, όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει κάποιες επισκέψεις σε κάποια κέντρα αποφάσεων και σε κάποιους χώρους. Βάζει κάποιες υποθήκες για τον εαυτό του. Στο Τέξας από αυτούς που ζουν στην. Όχι, εγώ προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτό που κάνει. Δεν είναι. Στην υπόλοιπη Ελλάδα και θέλουν να φάνε ένα κομμάτι ψωμί. Ναι. Σε ενδιαφέρει αν ο Σαμαράς θα πάει, θα δει τον Ομπάμα? Δηλαδή αλλάζει τίποτα στη ζωή του? Δεν αλλάζει, Μάκη, και πριν μου λέγες για τον καινούριο άνθρωπο που αυτοκτόνησε στο Βύρονα τώρα. Λοιπόν, δεν είναι εκεί το θέμα. Έχεις κάθε μέρα αυτοκτονίες και θέματα. Λοιπόν, ο Τσίπρας όμως από την άλλη είναι αντιπολίτευση. Τι θα κάνει? Άλλο λέω, ότι από αυτή την υπόθεση δεν κερδίζει κανένας, ούτε εντυπώσεις θα κερδίσουν, διότι το παιχνίδι γυρνάει για ανάποδα. Ας πούμε, η κυβέρνηση θα πάρει άλλη μια φορά ψήφο εμπιστοσύνη. Θα πάρει, βέβαια. Θα λοιπόν, ποιο θα κερδίσει εντυπώσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, θα κερδίσει το εξής. Θα κερδίσει το εξής. Θα αμβλύνει τις εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί από μια μερίδα μεγάλη, θα έλεγα, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και μερικών του Πασόκο, οι οποίοι φαινόντουσαν αντίθετοι στην τροποποίηση αυτή των νέων μέτρων τα οποία έρχονται. Τα οποία, ξέρεις, είναι πολύ ενδιαφέρον να κάτσουμε κάποια στιγμή να τα δούμε αναλυτικά, όχι σήμερα σε άλλη εκπομπή. Κοίταγα σήμερα το νέο φόρο υπεραξίας στα ακίνητα. Ο καθένας θα πουλάει ένα διαμέρισμα με βάση τον νόμο πριν 6 μηνών. Λοιπόν, η δουλειά αυτή ίσχυε από 1η-1η του 2013 και θα είχε φόρο 15%. Τώρα ισχύει για το οποιοδήποτε ακίνητο του καθενός. Δηλαδή, αν πουλήσει το σπίτι της μαμάς σου, θα πάρεις 15% υπεραξία. Στη διαφορά της τιμής κτήσης, την οποία μάλιστα δεν μπορείς να την αποδείξεις, αν είναι κανένα αγροτόσπιτο ή κανένα σπίτι του οποίου δεν μπορεί να τεκμηριώσει, εν πάση περιπτώσει, το κόστος κατασκευής, μπορεί να θεωρηθεί και μηδέν. Άρα, ό,τι πουλήσεις είναι ολοκέρδος. Έχουν γίνει απίστευτα πράγματα με τον νέο φορολογικό νόμο. Περιμένουμε βέβαια τις εγκυκλίωσεις να δούμε πώς θα εφαρμοστούν και τι θα λένε. Αλλά η διάθεση της αρπαγής χρημάτων από τον κόσμο είναι ξεκάθαρη πια.
Είναι ξεκάθαρη. Γιατί αμφιβάλλει κανένας. Όχι, δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά... Βλέπουν κρατικούς λειτουργούς και κυβερνητικούς παράγοντες και νομίζουν ότι βλέπουν λύκους μπροστά τους. Ναι. Οι οποίοι είναι έτοιμοι να δαγκώσουν και να αρπάξουν κομμάτι, να φύγουν. Έτσι αισθάνεται ο κόσμος. Όχι, να πούμε αυτό την περασμένη εβδομάδα το περίφημο παραμύθι με το χιλιάρικο του αν είναι μισθός ή αν είναι σύνταξη. Δηλαδή, αν δεν είναι ούτε μισθός ούτε σύνταξη. Και ένα χιλιάρικο που σου έβαλα εγώ στο λογαριασμό σου για να πάρεις στα παιδιά σου γάλα. Γιατί ήξερα ότι εσύ είχες πρόβλημα. Αυτό κατάσχεται. Δηλαδή, τι τους εμπόδισε να κάνουν ένα νόμο και να πούν κάτω από χιλιάρικο δεν κατάσχεται. Δηλαδή, γιατί πρέπει να αποδείξω ότι είναι μισθός και δεν είναι σύνταξη. Δεν είναι τίποτα λοιπόν. Είναι ένα χιλιάρικο που σου έβαλα εγώ στο λογαριασμό σου. Ναι. Τι θα κάνει κανείς με ένα χιλιάρικο. Γιατί λοιπόν δεν του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να πω ότι βλέπουμε και μερικά μέτρα τα οποία δεν έχουν τη στοιχειώδη ανθρώπινη λογική. Δηλαδή, γιδοβοσκό να βάζανε πάνω, θα τα είχε φτιάξει καλύτερα τα πράγματα. Εγώ δεν ξέρω αν θα βάλουν γιδοβοσκό ή όχι. Και δεν υποτιμώ τον άνθρωπο για τη δουλειά που κάνει, αλλά εννοώ ότι μπορεί να μην έχει σχέση με τα νούμερα. Μπορεί. Ο γιδοβοσκός ξέρει να μετράει τα γίδια του καλύτερα. Λοιπόν, αυτό λέω. Καλύτερη δουλειά θα κάνει. Επομένως, εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Για πες μου για αυτά τα νέα μέτρα, μου άνοιξε την όρεξη. Κοιτάξτε, υπάρχει. Αυτό με την υπεραξία καταρχάς είναι. Θεωρείται το εισόδημα από οποιαδήποτε κεφαλαιοχική πράξη. Μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, υπήρχαν κάποιοι κανόνες σε αυτή τη χώρα. Καλώς ή κακώς υπήρχαν. Δηλαδή, οι πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο είχαν αυτό το 0,2 που πλήρωνες πάνω στο τιμολόγιο όταν πουλάγες μετοχές. Τώρα δεν θα παίρνει αυτό. Τώρα θα παίρνει τη διαφορά στις μετοχές που είχες αγοράσει, ας πούμε, 10 ευρώ και τις πουλάς 15, έρχεται να βάλει φόρο εκεί 15%. Στο κέρδος. Στο κέρδος. Ο οποίος δεν υπήρχε, υπήρχε το 0,2 της χιλίας, στις εισηγμένες μιλάμε. Δεν προσέξτε. Το αν έπρεπε είναι μια άλλη συζήτηση. Όχι, ο χρόνος. Μισό λεπτό. Είναι το αν έπρεπε. Μισό λεπτό. Το αν ο δηλαδή χρόνος, αυτό το κράτος δεν φορολογείται τίποτα και την πληρώνω στο τέλος τη μισθή συνταξιού. Και τρία χρόνια, μάκη μου τώρα, το θυμήθηκαν αυτό. Έτσι πρέπει. Τρία χρόνια. Έχουν κόψει πρώτα το μισθό του μέσου ανθρώπου και τώρα θυμήθηκαν ότι δεν έχουν ξεκινήσει από τα πιο βασικά. Κάποτε δεν πρέπει να το θυμηθούν. Εγώ δεν είπα να μην το θυμηθούν. Εγώ άλλο λέω. Λέω ότι τρία χρόνια μετά έχουν πρώτα κόψει τη σύνταξη της μητέρας μου και τώρα θυμήθηκαν να βάλουν αυτό το φόρο στην υπεραξία. Το αν πρέπει να υπάρχει ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση η οποία δεν είναι τόσο απλή ούτε τόσο εύκολη να απαντηθεί, γιατί όταν υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχει αυτός ο φόρος της υπεραξίας, τότε ενδεχομένως και στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρχει, γιατί θα χάσει, αν θέλεις, από χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν επενδυθεί εδώ. Υπάρχουν χώρες που δεν πληρώνονται αυτή η υπεραξία. Ναι, υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν τέτοια υπεραξία. Όπως. Δεν είμαι πρόχειρος. Είμαι πρόχειρος για τις χώρες που φορολογούν στην αυτή Ευρώπη, την υπεραξία. Ποιοι φορολογούν? Υπάρχουν, νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι κάνει η Ελβετία για τους Ελβετούς πολίτες. Έχεις εδώ τη δυνατότητα. Άσο, αυτός είναι εκτός ένας. Ναι. Είναι τραπεζίτες. Έτσι. Στην Αμερική φορολογείται, ας πούμε, κανονικά σαν εισόδημα, για παράδειγμα. Δηλαδή, όποιο κέρδος, όχι 15, μπαίνει στο όλο σου εισόδημα. Δεν φορολογείται, ας πούμε, 15% μόνο. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αν αυτό ήταν που τους απασχολούσε, δηλαδή το να φτιάξουν ένα σοβαρό δίκαιο φορολογικό σύστημα, γιατί δεν ξεκίνησαν από αυτό την πρώτη μέρα της κρίσης. Εντάξει, τώρα την πρώτη μέρα της κρίσης είχαν άλλο στο μυαλό τους. Ο φόρος στην ιδιοκτησία, το λεγόμενο χαράτσι, είναι τίμιο, ναι ή όχι? Ακούστε, τίμιο δεν είναι, με την έννοια ότι έχω πει πολλές φορές, δεν μας λένε ποια χώρα προσπαθούμε να αντιγράψουμε μέσα από αυτό το φόρο τον οποίο επιβάλλουμε. Πόσο εκατό είναι? 200 χρόνια η Ελλάδα, 200 χρόνια η Ελλάδα, Μάκη, ζει χωρίς φόρο στα ακίνητα, συγκεκριμένα παίρνει 400 εκατομμύρια το χρόνο. Ερχόμαστε τώρα με έναν φόρο που παλιά λεγόταν ΕΤΙΔΕ που θα το καταργούσαμε, αυτόν τον έκτακτο του Βαλβενιζέλος ή τον καινούριο που βάζει τώρα η κυβέρνηση, που θα βάλει, που θέλει να πάρει 4 δις. Θέλει να πάρει 4 δις όχι από το έσοδο των ακινήτων, θέλει να πάρει 4 δις από την κατοχή. Για μένα είναι παράλογο. Είναι παράλογο γιατί δεν είσαι σε μια περίοδο που τα ακίνητά σου γράφουν υπεραξίες. Άρα να μπορεί να πει κανένας ότι έχεις αυτό το ακίνητο, κύριε Τεταφυλόπουλε, έχω κάνει τις επενδύσεις, έχω μια ανθυρή οικονομία και αυτό το πράγμα που σου έκανε 100, σήμερα κάνει 300. Άρα δώσ' μου κάτι. Άσε που να το δώσεις την ώρα που δεν το πουλάς. Γιατί είπαμε ότι όταν το πουλάς έχει βάλει το φόρο της υπεραξίας το 15% σε σχέση με την αγορά σου. Έρχεται σήμερα λοιπόν. Στην Αμερική ο φόρος ιδιοκτησίας πόσος είναι? Δεν είμαι πρόχειρος, αλλά δεν θα αντιγράψω την Αμερική, διότι είμαι στην Ευρωζώνη. Είναι το διπλάσιο από ό,τι σε εμάς τώρα. Όχι. Θέλει στην Αμερική, Μάκη, θα πρέπει να σκεφτείς. Είναι ότι... το διπλάσιο. Στην Αμερική θα πρέπει να σκεφτείς. Το λέει άνθρωπος, μου το είπε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το real estate εκεί. Μου είπε λοιπόν ότι είναι
Το διπλάσιο με την διαφορά όμως ότι εκεί υπάρχει υπεραξία την οποία ανέφερες. Ακριβώς. Υπάρχει μια ανθυρή οικονομία. Υπάρχει αφορολόγητο μέχρι 100.000 δολάρια. Δεν... Υπάρχουν άλλα πράγματα. Ναι. Πρέπει κανείς να τα 100.000 δολάρια στο εισόδημα εννοώ. Αυτό λέω και λοιπόν. Εγώ. Και επίσης ότι φορολογούνται κυρίως αυτά τα οποία νοικιάζονται. Μα δηλαδή τα οποία επιφέρουν ένα εισόδημα. Η Ελλάδα... Όταν αποφέρει εισόδημα. Έτσι. Ας πάρει. Κάτι, ας πάρει. Όχι, ας πάρει. Είσαι υποχρεωμένος να δώσεις. Ναι, ας πάρει εκεί. Αυτό εννοώ. Σημαίνει κράτος. Μα αυτό υπάρχει και εδώ. Επί της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι δομημένη η όλη ιστορία, έτσι όπως έχει καταντήσει η οικονομία και όπως είναι η κοινοτροπία του Έλληνα, είναι εγκληματικό να πηγαίνεις να παίρνεις από έναν άνθρωπο που όχι μόνο δεν βγάζει, αλλά αυτή τη στιγμή αναστενάζει μόνο. Και να του λες, δώσε μου και ενίκιο για το σπίτι που μένεις. Ακριβώς. Και να είναι δικό του, το έχει πληρώσει με αίμα. Ακριβώς. Αυτό λέμε. Και οι Έλληνες είχαν αυτή την αίσθηση. Ξέρεις, όλοι οι λαοί δεν έχουν αυτή την ανάγκη του να κάνουν δικό του σπίτι, νοικιάζουν, έχουν άλλη αντίληψη, άλλη νοοτροπία. Ο Έλληνας είναι ασθενά συνδεμένος με το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Και έφτιαχναν και ένα σπίτι πέραν των δυνατοτήτων του, που σημαίνει ότι ξοδεύτηκαν μια ολόκληρη ζωή για να φτιάξουν ένα ωραίο σπίτι. Έρχεται τώρα και του σκοπανάει ένα χαράτσι και του αλλάζει τα φώτα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Έλατε. Θα το χάσουν το σπίτι του. Έτσι που πάει η κατάσταση. Έτσι που πάει η κατάσταση. Αν μεν το χρωστάνε, είναι φτερά στον άνεμο. Όχι, αν δεν το χρωστάνε. Αν δεν το χρωστάνε, πρέπει να βρίσκουν διαρκώς λεφτά, πρέπει να παράγουν από κάπου εισοδήματα για να μπορούν να το συντηρούν και να το διατηρούν. Και, εν πάση περιπτώσει, κάποιος αποφάσισε, Μάγκη μου, τη χρονική στιγμή Α να φτιάξει ένα σπίτι χ τετραγωνικά. Με βάση τους τότε νόμους και τους τότε φόρους. Έρχεσαι σήμερα και διαμορφώνεις ένα νέο περιβάλλον, με βάση το οποίο του απαγορεύεται εντός εισαγωγικών να ζει αυτά τα τετραγωνικά. Τι φταίει αυτός? Αυτός όταν τα αγόρασε, ή το σπίτι τα χ τετραγωνικά ή το αυτοκίνητο τα χ κυβικά, το αγόρασε με ένα συγκεκριμένο φορολογικό πλαίσιο. Δεν το αγόρασε με την προϋπόθεση ότι θα έρθει του χρόνου κάποιος να του πει για πρόπερση: σωστά. Δώσ' μου φόρο τόσο. Σωστά αυτά που λέω. Επίσης, δεν μπορεί να βάζεις φόρο σε κάποιον όταν δεν έχεις έσοδο. Το είπες πολύ σωστό και είναι αυτό που τελικά ήθελα να πω. Καταρχήν, δεν θα αντιγράψει η Ελλάδα την Αμερική, με την έννοια ότι η Ελλάδα δίνει μία μάχη μέσα στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, αν θέλεις, είναι σε αυτό το χώρο. Κάποια από αυτές τις χώρες πρέπει να βρούμε να αντιγράψουμε, γιατί σε αυτήν την αρένα κυρίως δίνουμε τη μάχη. Τη μάχη δεν τη δίνουμε εμείς με τους Αμερικάνους. Δεν έκανα σύγκριση εγώ. Σου λέω ότι συμβαίνει σε μια άλλη χώρα. Μα σου λέω και εγώ ότι στην Αμερική όμως, που ξέχασες να το πεις, υπάρχει επιδότηση για να αγοράσω υβριδικό Porsche Cayenne. Στην Αμερική υπάρχει επιδότηση για να αγοράσω ελικόπτερο. Στην Αμερική, εκπίπτει στο έξοδο της προσωπικής μου φορολογικής δήλωσης η ανάγκη μου για ασφάλεια εάν μας συνοδεύουν 7 άνθρωποι. Που εδώ δεν υπάρχει κωδικός στη φορολογική δήλωση φυσικού προσώπου. Έρχεται λοιπόν, δεν μπορείς λοιπόν να αντιγράφεις μία λέξη από ένα φορολογικό σύστημα, γιατί εγώ θα σου πω το εξής. Στη Σουηδία, αυτή τη στιγμή που αμερικανοποιείται η Σουηδία, λοιπόν, ο φορολογικός τεστής είναι 57%. Και ρωτάω εγώ το εξής, επειδή πρόσφατα είχα και περιπέτεια συγκεκριμένη με τη μητέρα μου στον Ευαγγελισμό. Είναι ο Ευαγγελισμός στο Καρολίνσκα, στη Στοχόλμη, που έχει μέσα μπαρ και πιάνο στο ισόγειο? Πώς αυτό το κράτος, αυτή η πολυκατοικία, θέλει να πάρει κοινόχρηστα 57% ή 50% συντελεστή? Τι σου παρέχει? Ποιο είναι το πεζοδρόμιο εδώ απ' έξω που περπατάμε? Το πλούσιο προαστίων, του Κολονακίου. Όλα στραβά και όλες οι πλάκες είναι έξω. Βρώμικοι οι δρόμοι. Δηλαδή θέλω να πω, ο φόρος είναι τα κοινόχρηστα μιας πολυκατοικίας που ζούμε. Ένα ρεπορτάζ πέρυσι, δεν θυμάμαι τα ακριβή στοιχεία, αλλά δεν πληρώνουν θέρμανση. Οι άνθρωποι, το ρεύμα είναι πολύ μειωμένο. Πράγματα απίστευτα. Απίστευτα πράγματα. Και βεβαίως οι υπηρεσίες δεν συγκρίνονται. Στη Δανία, διάβαζα άνθρωπο χτες, στη Δανία, τα δημόσια σχολεία δίνουν βάουτσερ, δηλαδή επιταγή ανοιχτή δημόσια, να πάρεις το παιδί σου να το πας σε κανένα ιδιωτικό. Φαντάσου μια κατάσταση δηλαδή στην Ελλάδα να σου δίνει βάουτσερ το δημόσιο σχολείο και να σου λέει: πάρ' το, πηγαίνει τώρα παιδί μου στο κολέγιο, στο μωράκι το παιδί σου, να δεις πώς είναι. Άσε, δεν θέλουμε άλλο δημόσιο. Πηγαίνετε σε κανέναν ιδιώτη. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπορεί να παίρνουμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από έναν άνθρωπο και να λέμε ότι αυτά ακριβώς θα αντιγράψουμε. Η χώρα λοιπόν αυτή την ώρα, και το ομολόγησαν όλοι, και ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάρας, το ομολογεί κατ' επανάληψη, πρέπει να βρω από κάπου 4 δις. Τα 4 δις αυτά δεν υπήρχαν στο χάρτη όταν σχηματίστηκε η κυβέρνηση αυτή. Ήταν κόκκινη γραμμή ότι το ΕΤΙΔΕ θα εκαταργείται. Το ΕΤΙΔΕ λοιπόν μονιμοποιήθηκε για μια χρονιά και φαντάσου, αν φύγει το ΕΤΙΔΕ, ο φόρος αυτός, το 4 που υπολογίζουν να εισπράξουν, πού θα πάει το υποτιθέμενο πρωτογενές πλεόνασμα? Το οποίο και αυτό με τη σειρά του δεν φτάνει, και πάμε και για τρίτο πακέτο βοήθειας ή μνημόνιο, όπως θέλεις να το ονομάσεις. Έτοιμο, σε βλέπω χαμογελάς από κάτω. Λοιπόν, πώς να το πω. Το είπε ο Σόιμπλε.
Ο Σόιμπλε είναι σοβαρός. Εννοώ με την έννοια ότι απολογείται σε μια σοβαρή κοινωνία που θα τον εγκαλέσει. Τον πίεσαν λοιπόν πριν τις εκλογές. Πού πάει η Ελλάδα? Αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί και τρίτο πακέτο βοήθειας. Επομένως, είναι θετικό ότι μας έχουν υιοθετήσει οι Ευρωπαίοι, εντός εισαγωγικών. Το ερώτημα είναι, είναι η κάθε υιοθεσία και η κάθε οικογένεια να μπει ένα παιδί κατάλληλη? Με τι όρους μας έχουν υιοθετήσει? Εδώ βλέπουμε όρους που η Ελλάδα δεν γίνεται Ευρώπη. Βλέπουμε κάθε μέρα δηλαδή έναν εξευτελισμό της καθημερινότητας των πάντων. Και αυτού που έχει και αυτού που δεν έχει. Μικρή Ελλάδα μπήκε σε οικογένεια παιδεραστών. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται. Αυτό λοιπόν που το έχουμε κουβεντιάσει και τόσες φορές και έχεις και φαντασία, δεν χρειάζεται μια νέα πολιτική διαπραγμάτευση σαν την κατεύθυνση. Και δεν μου λες, αγαπητέ Δημήτρη Τσαγκάρη, όλοι αυτοί πληρώνουν, όλοι εμείς δηλαδή, πληρώνουμε αυτούς τους αβάσταχτους φόρους. Από χαράτσια έμεσο άμεσος της Μολής. Εσύ το γνώριζες ότι το βουλευτικό εισόδημα φορολογείται προς το 30% και το 70%. Λοιπόν, και για το 70 παλάσο, μη μου κάνεις καμιά στροφή και μου πεις. Καμία, να το εξηγήσω θέλω. Ναι, όχι. Στροφή σε... καμία. Είδα συγκάλυψη απόλυτη. Εγώ. Όχι εσύ. Εκεί μεταξύ τους. Και πιάνουν και τους φίλους οικονομολόγους και τώρα μην ανοίγετε τέτοια πληγή. Καλά δεν τρέπονται. 70% έχουν φοροαπαλλαγή. Μου το εξήγησαν τρεις λογιστές, δύο τους ΔΟΕ, τρία σοβαρά άτομα. Και μου πάνε. Δεν λες ψέματα, δεν είναι η φοροαπαλλαγή ακόμα. 65 με 75% είναι η φοροαπαλλαγή τους. Απίστευτο. Ναι, απίστευτο και να σου πω και γιατί. Και καλά κάνουν και τους κράζουν κατά το κοινό λεγόμενο σήμερα. Και τους ηρωνεύεσαι αυτή την ώρα με το σχολείο. Δεν ηρωνεύομαι. Φωνά, έχω ανέβει στα κεραμίδια. Ναι, γιατί. Ανέβει, λοιπόν. Είδα τη δήλωση, είχαμε τη δήλωση του γιατί. Βενιζέλου. Μήπως θυμάσαι όταν μπήκαμε στο του Βενιζέλου, 10.500 τόσα ευρώ, όταν ο πολίτης για τα ίδια εισοδήματα συζύγου και τη συζύγου θα πλήρωνε 30.000. Τι λες καλέ? Δηλαδή εσύ, εγώ θα πληρώνω 30 και εσύ 10 και θα μου φτιάχνεις και νόμους? Έτσι φτιάχνω και εγώ νόμους. Φοροαπαλλαγή 70% να σου κάνω ό,τι νόμο θέλεις. Να το ερμηνεύσω. Ναι. Απλά να το ερμηνεύσω, όχι να το δικαιολογήσω. Η έννοια των αφορολόγητων ποσών στους μισθούς, όπως συνέβαινε και με μια σειρά δημοσίων υπαλλήλων ή και με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους κάποτε στα fringe benefits τα λεγόμενα, δηλαδή ορισμένες εταιρείες ας πούμε έδιναν αυτοκίνητα στα στελέχη τους ή τους έδιναν κάρτες πιστωτικές που τα έξοδα αυτά έπεφταν στα έξοδα της εταιρείας. Ο λόγος που γινόταν αυτό ήταν γιατί όταν κανείς ήταν στον ανώτερο φορολογικό συντελεστή, κάθε 10.000 παραπάνω δραχμές τότε αύξηση που του έδινες, ή αν θέλεις 1.000 ευρώ, λόγω της εφορίας, δηλαδή ενώ ο εργοδότης έδινε ένα χιλιάρικο, ο φορολογούμενος στο τέλος στην τσέπη του εισέπρατε τα 400 ευρώ. Οπότε αντί να του το δώσει σε μισθό, όπου θα είχε την υπερφορολόγηση, του το έδινε σε είδος, δηλαδή σε κάποιο είδους παροχή. Από αυτό το πράγμα είναι απόνερο αυτό που συμβαίνει με τους βουλευτές, που βεβαίως ενώ κατάργησαν τις φοροαπαλλαγές για όλη την άλλη κοινωνία, ξέχασαν να καταργήσουν τη δική τους. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ εδώ. Θα σταθώ σε ένα διάλογο που θα σου θυμίσω κιόλας. Θυμάσαι τον κύριο Πετσάλνικο, τον πρόεδρο της Βουλής, που έβγαινε στα κανάλια όταν ξεκίνησε το μνημόνιο για να επιχειρηματολογήσει για το απίστευτο? Το απίστευτο για μένα δεν είναι η φορολογία τους, ούτε ο μισθός που πρέπει να παίρνουν οι Έλληνες βουλευτές, αρκεί να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Το απίστευτο είναι ότι πώς είναι δυνατόν για 10 εκατομμύρια πληθυσμό να έχεις ακόμα και σήμερα 300 βουλευτές, όταν προχτές που έγιναν οι εκλογές στη Γερμανία, τα 80 εκατομμύρια έχουν 510. Και να πω και το δεύτερο απίστευτο, χωρίς να με κατηγορείς για συνταγματική εκτροπή. Πώς είναι, στο λόγο μου εννοώ. Γιατί είναι και της μόδας η συνταγματική. Αναλογικά λοιπόν, αν τα 80 εκατομμύρια έχουν 510. Βεβαίως. Τα 10 πώς πρέπει να έχουν. Για βγάλε ένα στατιστικό να δεις, ούτε 100 ανθρώπους δεν έπρεπε να έχουμε. Στο Ευρωκοινοβούλιο πώς θέλουμε 24 ανθρώπους. Ναι, πώς θα έπρεπε να έχουμε. Ούτε 100. 100 βουλευτές. Ούτε 100 βουλευτές. Λοιπόν, ας είχαμε 100 βουλευτές και το προϊόν αυτή της μισθοδοσίας που έχουν, ας το μοιραζόντουσαν οι 100 να παίρνουν και από 20.000 ο καθένας. Αρκεί να ήταν και άξιοι και ικανοί. Γιατί το ζητούμενο δεν όχι, είναι πώς θα παίρνουν. Μην κάνεις τέτοιους ψηφισμούς τώρα. Ας παίρναν και 20. Δεν θα πάρεις τίποτα παλιοκερατά. Πεινάει ο κόσμος. Δεν θα πάρεις. Όταν πεινάει ο κόσμος, θα πεινάς και εσύ. Μα εδώ δεν κόπηκε βρεμάκι. Η κρατική επιχορήγηση στα κόμματα την ώρα της πείνας και της στόχευσης. Μου λες εμένα γιατί είναι αφορολόγητος ο βουλευτής. Μα δεν το συζητώ. Μα τι να συζητάμε. Χθες με άλλο θείο θα τα πάρουν από το ιδιώτη. Χθες έγινα μαλλιά κουβάρια με το μαντά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε τα λεφτά τα δίνουμε, τα παίρνουμε μεν. Λέω γιατί κύριε, όταν έγινε η τροπολογία, δεν ψηφίσατε
και δεν φωνάξατε και για τις δικές σας φοροελαφρύνσεις, ούτως ώστε να φορολογήσετε όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Για τα λεφτά, λέει, πηγαίνουν στο κόμμα, λέει, το μεγάλο μέρος του μισθού. Τι με νοιάζει, κύριε, τι πάει στο κόμμα σου? Θες να κάνεις κόμμα, πήγαινε στους οπαδούς, ζήτα τη συνδρομή τους και τη βοήθειά τους και κάνε κόμμα. Έχεις και τα χρήματα που σου δίνει το κράτος. Δεν κατάλαβα. Πρέπει οι βουλευτές σου να μην φορολογούνται όπως οι υπόλοιποι Έλληνες. Υπόδειγμα έπρεπε να είναι. Να φορολογούνται και περισσότερο από τους υπόλοιπους Έλληνες. Ούτε αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Αυτοί σε αυτό το πνεύμα έχουν κινηθεί με την εισφορά αλληλεγγύη, σου θυμίζω, όπου όλοι οι πολιτικοί, οι γενικοί γραμματείς και οι υπουργοί, ενώ σε όλους εμάς τους κοινούς συνετούς τελειώνει στο 4% η εισφορά αλληλεγγύης, αυτοί υποτίθεται ότι είναι στο 5% κατά το κομμάτι της εισφοράς αλληλεγγύης. Όχι κατά τους άλλους φόρους όμως. Δεν πειράζει. Αυτό που είπε στο επιχείρημα στο 5% και να έχω φοροελάφρυνση 70%. Ναι. Μα το χειρότερο με σένα δεν είναι ότι δεν έχει φοροελάφρυνση από πουθενά. Είναι ότι δεν σου εκπίπτουν και όλα τα έξοδα τα οποία πραγματικά κάνει. Δεν έχουμε πάει στην άλλη άκρη του Δεν θέλω να μιλάω ποτέ για μένα. Θέλω να μιλάω όχι, για δεν λέω για σένα, λέω για τον καθένα. Θέλω να μιλάω για αυτόν τον κόσμο ο οποίος βγαίνει στην αγορά σήμερα κάτω από συνθήκες 30% ανεργία για 500 ευρώ. Κάτω από οικονομία η οποία είναι ανύπαρκτη. Κάτω από μια αγορά που βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Για να μαζέψει ένα φράγκο και χυμάνε πάνω και του παίρνουν ό,τι βρουν. Κατάσχεση. Την ίδια στιγμή που ήδη απολαμβάνουν του μισθού τους και φορολογούνται για το 30%. Πού πας, κύριε? Πόσο θα τα αντέξει αυτό ο κόσμος? Το ίδιο ως χειρονομία είναι πρόκληση τεράστια. Δηλαδή αυτή την πρόκληση επικοινωνιακά δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι πρέπει να την απαλείψουν. Πρέπει να του απασχολήσει ο συμβολισμός. Μα του είπα το παράδειγμα του πλαστήρα που του πήγαν καινούριο τηλέφωνο και λέει: καινούριο τηλέφωνο, πάρτε το από εδώ. Πεινάει ο λαός μου. Είπε: πεινάει ο λαός μου. Δεν θέλω καινούρια συσκευή τηλεφώνου. Πού είναι, δεν υπάρχουν τέτοιοι ηγέτες εδώ πέρα? Πάντως, έστω συμβολικά, πες. Εγώ έχεις απόλυτο δίκιο. Ο συμβολισμός και το ηθικό σκέλος είναι τεράστιο. Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να μην σταθώ στο μεγάλο θέμα που για μένα αυτή την ώρα δεν είναι το αν θα πληρωθείς ή αν δεν θα πληρωθείς. Το μεγάλο θέμα είναι τι κάνεις και που πληρώνεις ή δεν πληρώνεις. Και πόσα θες και για να με σώσεις είναι το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα, ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι να ψάξω κάποιον να βρω δωρεάν. Είχαμε πει το Ταμείο που κρατικοποιήσεων θα φέρει 50 δις. Αυτή την ώρα 50 δις είναι τεράστιο το νούμερο. Αυτά έλεγαν 50 δις. Και τώρα προτές θα ξαναμετράνε και δεν είναι ούτε 100 εκατομμύρια για φέτος. Και αν δεν είχε παρακαλέσει ο Πρωθυπουργός το φίλο του, ουσιαστικά ούτε την αποκρατήση του ΟΠΑΠ ενδεχόμενα θα είχαμε για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Έχει δηλαδή ένα διεθνές ενδιαφέρον ανύπαρκτο για τη χώρα, που αυτή την ώρα είναι ζητούμενο να έρθουν εδώ νέες επενδύσεις. Σήμερα φεύγει και η Λίδρα Μάριοτ. Μα εκεί κλείνει και το ξενοδοχείο. Φεύγει η Λίδρα Μάριοτ. Δεν φεύγει. Αυτός που έχει το κτίριο του ζήτησε το κτίριο. Δεν θέλουν να φύγουν, λέει, από την Ελλάδα. Δεν θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα γενικώς. Ναι, οι ίδιοι όμως φεύγουν. Δεν τους είδα να ψάχνουν να βρουν κάποιο καινούριο. Για να ψάξουν να βρουν κάποιο καινούριο. Εν πάση περιπτώσει, οι ιδιοκτήτες του κτιρίου δεν θέλουν να το δώσουν άλλο. Προφανώς θα μπει μια άλλη εταιρεία. Δεν με ενδιαφέρει αν φεύγει η Λίδρα και. Μακάρι. Μπαίνει η Μίδρα. Μακάρι, αλλά δεν ακούσαμε ποια έρχεται. Εγώ θα ήθελα να ακούσω ποια έρχεται. Ξέρεις, ένα ζωντανό ξενοδοχείο με χαρά θα ανακοίνωνε ότι φεύγει η Λίδρα Μάριοτ και έρχεται η Four Seasons. Εγώ αυτή την ανακοίνωση δεν την άκουσα. Άκουσα μόνο το πρώτο, φεύγει η Λίδρα Μάριοτ. Τελεία. Τώρα, μήπως γίνει και αυτό περιστερόνας. Η οποία συνεχίζει να ενδιαφέρεται. Η οποία συνεχίζει, μακάρι να ενδιαφερθεί. Εμείς θέλουμε ξένους επενδυτές στη χώρα, δεν θέλουμε. Ευρώπη θέλουμε να γίνουμε, δεν θέλουμε να γίνουμε Αφγανιστάν. Εμείς θέλουμε ξένους επενδυτές. Οι ξένοι επενδυτές θέλουν να πάρουν την Ελλάδα υπό μορφή πτώματος στην χαμηλότερη τιμή. Εμείς αυτό το έχουμε καταλάβει, το έχουν καταλάβει και εκείνοι, επομένως δεν είναι οι καλοί άνθρωποι που θα έρθουν να μας σώσουν. Αυτός είναι ο νόμος του χρήματος και της οικονομίας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να πέσουν κι άλλο οι τιμές για να αγοράσουν φθηνότερα. Αυτά πρέπει να τα λέμε, να τα ξέρει ο κόσμος και να μην νομίζουν ότι έρχονται εδώ πέρα οι σωτήρες. Οπωσδήποτε όμως δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί η οικονομία αν δεν γίνουν επενδύσεις. Αυτό λέμε. Και επενδύσεις δεν γίνονται με τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και κυρίως με έναν λαό μαστιγωμένο, όπου βεβαίως η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί σε τέτοιο βαθμό. Περιμένουν τώρα. Και λάθος μηνύματα, Μάκη, το είπες και πριν. Να καλύψουν τα ελλείμματα από τον συνταξιούχο. Αν είναι δυνατόν, παίρνουν τώρα τα λεφτά του ΕΣΠΑ και τα έχουν κόψει σε 500, δηλαδή 426 ευρώ, και τα βγάλανε αιτήσει στους Δήμους. Δηλαδή, έχει μια κυβέρνηση που απολύει δημοτικούς αστυνομικούς και σχολιοφύλακες, πώς λέγω, χρονικούς φύλακες, γιατί έχει υπεράριθμος ο Δήμος. Και μάλιστα ο Δήμος Αθήνας έβγαλε διοικητικούς υπαλλήλους που κόβουν κλήσεις τώρα.
Και ρωτάει κανείς, αυτοί περίσευαν στα γραφεία τους. Γιατί αν περίσευαν στα γραφεία τους αυτοί, γιατί δεν διώξαν αυτούς και διώξαν τους άλλους. Έχει να διώξει ο Υπουργός Εσωτερικών Δημάρχος. Όχι, λέω εγώ τώρα. Εγώ λέω. Έρχεται τώρα και δίνει. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Άβα, έχεις. Έχουμε βγάλει έξω από τις κάμερες και καταγράφουμε δημάρχους που κάνουν αρπακτές όχι σε όλη την Αττική γη, σε όλη τη γη την ελληνική. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται με τους δημάρχους. Και περιμένω εγώ και έρχεται ο κόσμος και καταγγέλει και στείνω διάφορα και πηγαίνουν κάνουν τις αρπακτές τους. Θα μείνει η Ελλάδα χωρίς δήμαρχο. Σε καγγελάκι και πασαλάκι πολύ και πολύ πεζόδρομο, Μάκη. Πολύ πλάκα στρωμένη βλέπω. Άστα αυτά πολύ... για τα καταστήματα, άδειες, ιστορίες, άδειες. Το ένα. Δεν έχω δει. Τα σκουπίδια δεν μαζεύονται σε όλες γωνίες με την ίδια ταχύτητα. Το έχεις εκτενογραφήσει αυτό. Υπάρχουν γωνίες. Τα σκουπίδια περνάνε τρεις φορές την ημέρα. Υπάρχουν άλλες γωνίες. Το ρεπορτάζ θα τα βγάλει όλα. Μαθαίνω εδώ τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Τα ξέρεις και εσύ. Μαθαίνω πριν από σένα μερικά. Για να πάμε λίγο στην Ευελπίδα να δούμε τι συμβαίνει. Εκεί είναι ο Πέτρος Σιδερέας στα δικαστήρια της Ευελπίδας. Ο Σωτήρης Κουλούδης στον Ευαγγελισμό. Και θα μιλήσουμε και με τον Γενικό Γραμματέα Δικαστικών Υπαλλήλων, διότι το πρωί είχαμε μαχαιρώματα εκεί. Ένας υπόδικος για υπόθεση ναρκωτικών πήγε στη γραμματέα του της ανακρίτριας και της έχωσε δύο μαχαιριές. Έτσι είναι, Πέτρο. Έτσι είναι, Μάκη. Καλησπέρα κιόλας. Ένα ακόμα περιστατικό ένοπλης, αν θέλεις, βία σημειώνεται σήμερα στη σχολή Ευελπίδων, αυτή τη φορά στο κτίριο 10, όπου ένας άνδρας, αφού εισήλθε στο γραφείο της 28ης ανακρίτριας, κατέφερε χτυπήματα με μαχαίρι στην ομοπλάτη της γραμματέως της, η οποία από την πτώση, όπως μαθαίνουμε, τραυματίστηκε και στο κεφάλι. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι ευτυχώς εκτός κινδύνου, ενώ το αξιοπερίεργο, Μάκη, της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος άντρας προσήλθε σήμερα στην Σχολή Ευελπίδων προκειμένου να πάρει τη διάταξη εγκυοδοσίας του, καθότι είχε ήδη απολογηθεί για κάποια υπόθεση που αφορούσε το παρελθόν και ήταν ήδη ελεύθερος. Το μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε την γυναίκα είναι περίπου 8 με 10 εκατοστά σε μήκος, η λάμα του. Εννοώ και ο συγκεκριμένος άνδρας έχει ήδη μεταφερθεί στην Γαδά. Να πούμε μόνο ότι πώς πέρασε μέσα ένα λεπτό στην είσοδο των δικαστηρίων. Πέτρο, πώς πέρασε αυτός μέσα στα δικαστήρια? Γιατί εγώ μια μέρα ένα ηχοκόπτη είχαμε στο τσαντάκι μου και τον βρήκαν και μου ζήτησαν να τον αφήσω. Πώς πέρασε ήταν μέσα? Κρατούμενος αυτός, δεν πέρασε. Όχι, ελεύθερος ήταν. Όχι, αφέθηκε. Εσύ, Μάκη, υποθέτω όμως ότι εισήλθες από την κύρια είσοδο των δικαστηρίων. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο είσοδοι στα δικαστήρια, οι οποίες, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Δικαστικών Υπαλλήλων, φρουρούνται κανονικά με σύγχρονα μηχανήματα οι δύο αυτές πύλες. Ωστόσο, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, υπάρχει ένας τεράστιος χώρος, ένα τεράστιο εμβαδό, τέλος πάντων, γύρω-γύρω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, το οποίο είναι φραγμένο, αλλά επί της ουσίας μπορεί ο καθένας από όλο αυτό το μήκος να περάσει ό,τι αντικείμενο θέλει. Εκεί εστιάζουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Όχι, δεν μπορεί να περάσει τίποτα, σου λέω. Στάση εργασίας. Πέτρο, το πρόβλημα είναι στην είσοδο. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Όταν θέλουν, κάνουν έλεγχο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι στο τσαντάκι μου έχει ξεχάσει ένα σουγιαδάκι από το καλοκαίρι, από το ψάρεμα ή νυχοκόπτη μάλλον. Και τον βρήκαν και μου είπαν, ξέρετε, για τυπικούς λόγους θα το αφήσετε εδώ, γέλασα εγώ. Το άφησα και προχώρησα. Έδωσα την κατάθεσή μου, βγήκα, μου το έδωσαν. Δεν περνάει. Πώς πέρασε ο μαχαίρι 8 εκατοστών που μου λες εσύ? Αν Μάκη πας λίγο πιο δίπλα, 20 μέτρα κάτω από την είσοδο, μπορείς από το σειρματόπλεγμα σε κάποιον που βρίσκεται ήδη μέσα στη Σχολή Ευελπίδων να περάσεις ό,τι αντικείμενο θες. Διότι στην περίφραξη δεν υπάρχει φρούρηση, υπάρχει αυστηρός. Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπήκε αυτός μέσα με την απόφαση να μαχαιρώσει τη γραμματέα της ανακρίτριας. Αυτός κάτι έγινε εκεί την ώρα και οξύνθηκαν τα πνεύματα, έχουμε μάθει γιατί συνέβη αυτό. Καταρχήν υπάρχει μια πληροφορία που θα μεταδώσω με επιφύλαξη ότι ο συγκεκριμένος άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Το δεδομένο είναι πάντως ότι δεν υπήρχε ουσιαστικά το κίνητρο για τέτοια ένταση σήμερα, καθότι αυτός ο άνδρας είχε ήδη δικαστεί και σήμερα είχε έρθει εδώ για να πάρει τη διάταξη εγκυοδοσίας του. Δηλαδή θα ερχόταν, θα ολοκλήρωνε το τυπικό μέρος της διαδικασίας
στο γραφείο της ανακρίτριας και στη συνέχεια θα αποχωρούσε ελεύθερος, επομένως. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Επομένως δεν υπήρχε λόγος και επομένως δεν είχε κανέναν λόγο και κανένας δεν είναι τρελός την ώρα που αφήνεται ελεύθερος να πάει να μαχαιρώσει την ανακρίτρια. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λιάτσο, Γενικό Γραμματέα Δικαστικών Υπαλλήλων, για να δεν ξέρω αν τον έχουμε, είναι στη γραμμή. Να πάμε στο Σωτήρη Σκουλούδη και μετά θα πάμε. Πολύ ωραία, Πέτρο. Πάμε και στον Ευαγγελισμό Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη, σε ακούμε. Να πούμε, Μάκη, ότι ευτυχώς η υγεία της γυναίκας κρίνεται σταθερή, δεν κινδυνεύει. Η ζωή της μένει τράπα χαμηλά από το κοπλάτι, χωρίς να έχει διαραγεί ο θωρακικός μυς, ενώ έχει και ένα τράπα στο φρύδι, μια μικρή εκδορά, η οποία δεν... Σωτήρη, σε παρακαλώ να είσαι κοντά στο μικρόφωνο σου, γιατί το ξεχνάτε αυτό και σας ακούμε από απέναντι, από το πηγάδι. Πάμε λοιπόν. Ναι. Αυτό που λέγαμε λοιπόν, Μάκη, είναι ότι η γυναίκα φέρει τραύμα χαμηλά στην ομοπλάτη, χωρίς να έχει διαραγεί ο θωρακικός μυς, έχει ένα μικρό τραύμα στο φρύδι, μια εκδορά η οποία δεν προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς. Μεταφέρθηκε αιμοδυναμικά σταθερή, κάτι που σημαίνει ότι όταν μεταφέρθηκε εδώ στον Ευαγγελισμό, δεν είχε αιμορραγία και είχε κανονικά τις αισθήσεις της. Αυτή την ώρα της κάνουν αξιολογική τομογραφία και άλλες ακτινολογικές εξετάσεις και μετά από αυτές θα διαπιστωθεί αν θα χρειαστεί να προσληφθεί να παραμείνει δηλαδή στον Ευαγγελισμό ή όχι. Γιατί όμως αυτόν ότι δεν φταίει ανησυχία η κατάσταση της, σε λίγο θα έχουμε εκτυπήσει μια εικόνα και νοφέ, ενώ να σου πω επίσης, μάχη ότι σίγουρα με εκτυπήσεις ο άντρας η ιρανική καταδήλωσή του, μάλλον μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι η γυναίκα ήταν η ίδια η ανακρίβεια. Και πρέπει βέβαια σε αυτή την πράξη, περισσότερο βεβαίως θα έχουμε και από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα το δούμε αυτό, θα μας πει και ο κύριος Λιάτσος, θα ξέρει περισσότερο. Σας ευχαριστούμε, Σωτήρη. Πάμε στο Γενικό Γραμματέα Δικαστικών Υπαλλήλων. Κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα. Προφανώς πρόκειται για κάποιο άτομο με ψυχολογικά προβλήματα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν είναι άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. Το μόνο σίγουρο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κάποιος ο οποίος είχε κάποια προβλήματα με τη δικαιοσύνη, ο οποίος πήγε να πάρει μια διάταξη επιβολής περιοριστικών όρων από ό,τι έμαθα από τον 28ο ανακριτή και αντί να πάρει τη διάταξη έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε την γραμματέα της ανάκρισης. Ευτυχώς όχι πάρα πολύ σοβαρά που να διατρέχει κίνδυνο τη ζωή της. Συγγνώμη, εσείς με την εμπειρία που έχετε, ένας άνθρωπος που πάει να πάρει μια διάταξη περιοριστικών όρων πάει και μαχαιρώνει για να μπει στη φυλακή, είναι τρελός? Τρελός είναι. Κύριε Γιατί... Τριανταφυλόπουλε, από την πείρα μου ξέρω ότι δεν μπορείς. Εκεί τρέμεις με την ιδέα μη σε δέσουν. Πας να πάρεις μια διάταξη περιοριστικών όρων. Όχι, γιατί έχουμε την πληροφορία ότι το άτομο αυτό αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα και υπ' αυτήν την έννοια το ζητούμενο είναι πώς πέρασε το μαχαίρι μέσα. Γιατί... Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ναι, γνωρίζω ότι γίνεται έλεγχος. Εγώ ούτε νυχοκόπτη δεν μπόρεσα να περάσω μέσα. Δεν ξέρω αν ο έλεγχος που γίνεται είναι ο πρέπον. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πριν τρεις μήνες πέρασε πακέτο βόμβα στην Ευελπίδων. Ναι, εντάξει, αυτό, κοιτάξτε, μπορεί ένας να πάει από τα κάγκελα από δίπλα να του δώσει οτιδήποτε. Ο έλεγχος γίνεται στην είσοδο, αλλά τα κάγκελα, όπως γνωρίζετε, δεν ελέγχονται. Και αυτό, επομένως... είναι σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο, γιατί ουσιαστικά έχουμε μια τεράστια έκταση, η οποία είναι αφύλακτη. Όλη η πίσω πλευρά που ξέρετε στην Ευελπίδων που είναι το παρκάκι μπορεί να βάλει οτιδήποτε μέσα. Μέχρι των πραγμάτων λοιπόν, ή πρέπει να το κάνεις εκεί πέρα φρούριο, διαφορετικά δεν γίνεται. Τώρα η συνάδελφος είναι καλά, χέρι άκρας υγείας, μέτρα φύλαξης υπάρχουν. Κάθε μέρα είναι εκατοντάδες κλούβες και αστυνομικοί και οτιδήποτε βάλει ο νους του ανθρώπου. Επομένως, πού να το αποδώσουμε? Ας ελπίσουμε ότι είναι το τελευταίο περιστατικό βίας στον χώρο των δικαστηρίων. Γιατί ξέρετε ότι είναι μια σειρά από γεγονότα το τελευταίο διάστημα. Προχθεσινό στο Ηράκλειο, αν ξέρετε, με τη χειροδικία σε βάρος συναδέλφου στο Ευρωδικείο. Χθες η ίδια κυρία στο Αυτόφορο ξαναχτύπησε στο Ηράκλειο τη συνάδελφο. Τι να πω. Ας ελπίσουμε πρώτα απ' όλα να είναι καλά στην υγεία της η συνάδελφος και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Και βία υπάρχει από όλες τις πλευρές και προχτές στην Τολεμαϊδα η δικαστή ζήτησε τη σύλληψη του δικηγόρου και τον οδήγησε στο αυτόφορο. Στα Γιάννενα μάλλον. Στα Γιάννενα, ναι. Να πούμε, δυστυχώς η εποχή είναι περίεργη. Υπερβολικά. Δυστυχώς η εποχή είναι περίεργη, όλοι έχουν δίκιο, όλοι έχουν άδικο. Σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε πραγματικά δεν ξέρεις
από τη μια στιγμή στην άλλη που θα σε οδηγήσει το μυαλό σου και οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζεις. Σωστά. Είναι ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Υπάρχει ένταση, εκνευρισμός και θέλει μεγάλη προσοχή. Για οποιαδήποτε χειρονομία, κίνηση, μια απλή κουβέντα πιθανόν να εκλειφθεί ως προσβολή και να ξεσπάσει ένας θυμός βεβαίως με αφορμή μια τέτοια μικρή έτσι ασυνονοησία. Τα αίτια είναι άλλα. Γνωρίζουμε ποια είναι τα αίτια για τα οποία ο λαός μας είναι δυστυχισμένος, εκνευρισμένος και θυμωμένος πολύ. Τα αίτια, μη φοβάστε να το πείτε, είναι τα μνημόνια και οι πολιτικές που ακολουθούνται. Όχι, δεν φοβάμαι, ίσα αυτό οι λέω. Οι πολιτικές εξαφλίωσεις που ζουν όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι άνεργοι, ευτυχώς σήμερα οι άνεργοι είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους. Ναι. Πάντως εμείς έτσι ενημερωτικά, σαν Ομοσπονδία, αποφασίσαμε τη Δευτέρα πανελλαδική τρίωρη στάση διαμαρτύρων από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου. Σαν στήριξη και συμπαράσταση πρώτα απ' όλα στη συνάδελφο, αλλά και από την άλλη να διατρανώσουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε κρινήσει θύματα. Ξέρετε, θυμάστε τη δολοφονία του εισαγγελέα στα Γιάννενα, θυμάστε τις εκρήξεις βομβών στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και στα διοικητικά και πολλά άλλα. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει με τη διαφορά των δικαστών όμως, έτσι. Γιατί όταν η δικαιοσύνη δεν είναι καθαρή, ο κόσμος αγριεύει πάρα πολύ. Όταν η δικαιοσύνη είναι διατεταγμένη, ο κόσμος γίνεται έξαλλος. Όταν οι υποθέσεις που αφορούν στα καθεστώτα και στις κυβερνήσεις εκδικάζονται σε δευτερόλεπτα και οι πολίτες περιμένουν με τα χρόνια να βγει μια απόφαση, πολλοί από αυτούς ένα κελί και αρκετοί άδικα, αντιλαμβάνεστε ότι η αγανάκτηση κάποια στιγμή στρέφεται και εναντίον εκείνων. Επομένως, θα συμμεριστούν και οι ίδιοι τις δικές τους ευθύνες. Εντάξει, είναι επιμερίζονται σε πάρα πολλούς. Ο καθένας έχει το μερίδιό του. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κάνουμε τώρα τον επιμερισμό στην παρούσα φάση. Όχι, βέβαια. Το θέμα της δικαιοσύνης είναι ένα μεγάλο θέμα. Πραγματικά υπάρχουν προβλήματα. Αλλά βέβαια, να σας δώσω ένα μικρό δείγμα. Ξέρω ότι ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός, είναι πολύτιμος. Το πρωτοδικείο της Αθήνας είχε 750 οργανικές θέσεις και σήμερα υπηρετούν 400 δικαστικοί υπάλληλοι. Είναι στο 55%. Το ξέρετε ότι ανεβαίνουν έδρα οι γραμματείς των δικαστηρίων σχεδόν μέρα παραμέρα. Σε διαδικτυακή τηλεόραση είστε και μάλιστα και με ζωντανή σύνδεση εικόνα από την Ευελπίδα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που στέκεστε στο πλάι μας και έτσι μαθαίνει και ο ελληνικός λαός τα προβλήματα του χώρου και του κλάδου. Εμείς πραγματικά προσπαθούμε να συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο να λυθούν αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν φτάνει μόνο η προσπάθεια η δικιά μας. Λοιπόν, να βοηθήσουν όλοι. Τρίωρη στάση τη Δευτέρα, από τι ώρα μέχρι τι ώρα? Από τις 12 έως τη λήξη, δηλαδή μέχρι τις 3. Επομένως, και όλη την Ελλάδα. Τα δικαστήρια θα κλείσουν στις 12, θα σταματήσουν. Ακριβώς. Και στην έναρξη των ακροατηρίων το πρωί θα υπάρχει συμβολική κατάληψη των εισόδων όλων των δικαστικών μεγάλων της χώρας, γύρω στις 8.30. Περαστικά στη συνάδελφό σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε υγεία. Ευχαριστώ. Πάμε και στο Λάμπρο Παναγιώτη τώρα και στο κοινοβούλιο που συζητείται η πρόταση Μομφής. Λάμπρο, το κλίμα πώς είναι? Μονφομερίζω. Δεν ξέρω πώς είναι το κλίμα. Ξέρω ότι έχουμε δουλειές με φούντες για τρεις μέρες. Ξεκινάμε σήμερα και τελειώνουμε Κυριακή. Δευτέρα χαράματα. Και τι έγινε? Κάτσε ρε Λάμπρο, δεν κατάλαβα. Θα σου στοιχήσει. Ξέρεις τι ωραία είναι να σταματάς, να νομοθετείς και να ασχολείσαι με πρόταση Μομφής και να μπελοφιλοσοφείς. Και η πλάκα μας κάνουν τώρα. Όχι, σοβαρή είναι η πρόταση. Τι ορίστε. Θα δείχνει την κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπα, νάτος. Για πες το πάλι Λάμπρο, είναι σοβαρή. Όχι, θα την κατεύθυνση στα αλήθεια τουλάχιστον, γιατί ξεκίνησε η διαδικασία και μάλιστα με όλη τη μεγαλοπρέπεια, καθώς το βήμα ανέβηκε Βέγκος Μημαράκης στις 12. Ανήγγειλε. Ναι. Το μεγάλο γεγονός. Και τώρα θα πρέπει από το κόμμα που υπέβαλε την πρόταση Μομφής, δύο βουλευτές να εξηγήσουν τους λόγους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αν θυμάμαι καλά, για τους οποίους υποβάλλεται η πρόταση. Ο Τραγασάκης και ο Νίκος Βούτσης. Ο Νίκος Βούτσης. Ναι. Και ποιος άλλος? Ο Γιάννης Τραγασάκης. Και ο Τραγασάκης. Υπεύθυνος για το οικονομικό πρόγραμμα της. Ναι, ναι. Έχουμε κανένα παρατράγει. Εντάξει, κατάλαβα. Έτσι είναι πολύ απλό. Τρεις μέρες κουβενταρία, θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, ευχάριστα. Μια κουβέντα για την Βεβαίως.
Πολύ εκνευρισμένοι θα είναι οι υπάλληλοι της Βουλής, έτσι που χάνουν το Σαββατοκύριακο. Ναι. Σκαϊμένοι. Και μουρμούρες είχαμε από το ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στελέχη. Ότι. Λίγα στελέχη, ότι ίσως και να είναι λίγο άστοχο αυτό. Όμως οι περισσότεροι βουλευτές θεωρούν ότι αν δεν την έκαναν τώρα την πρόταση μορφής, πότε θα την έκαναν. Όταν θα έχει γκρεμιστεί το σύστημα ολόκληρο, όταν θα έχει πέσει. Θα σου πω. Η πρόταση μορφής είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Όταν λοιπόν έχεις μπροστά σου έναν δύσκολο χειμώνα, δεν την καταναλώνεις, διότι δεν μπορείς να ξανακάνεις αν δεν περάσει, αν δεν παρέλθει εξάμηνο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πριν πάμε στο τρίτο μνημόνιο, πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε εδώ τώρα με τον Δημήτρη Τσαγκάρη και τα όσα είπε ο Σόιμπλε που θα συμβούν, είναι σίγουρο, γιατί έτσι εκεί οδηγείται η δουλειά, πριν παρθούν σοβαρότατες υποθέσεις, πας και ξοδεύεις μία πρόταση μορφής στην οποία θα μπορούσες να την χρειαστείς σε μία πολύ κρίσιμη φάση. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Εδώ λοιπόν θα με βρουν σύμφωνο αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είπαν ότι πολύ πρόχειρα καταναλώθηκε αυτή η ευκαιρία. Υπάρχουν κι άλλοι όμως που την υποστηρίζουν αυτή την ιστορία. Δικαίωμά τους, δεν είναι. Και θεωρούν ότι δεν θα είχαν άλλη ευκαιρία τουλάχιστον λίγο πριν από τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Ποιες εκλογές, ωραία. Όποτε γίνουν. Αν μας αφήσει ο κύριος. Πότε το 15. Ναι. Είναι λίγο πριν τις εκλογές, το 15, όταν μιλάμε Νοέμβριο του 2013. Ναι, αλλά. Μήπως έχετε χάσει το ημερολόγιο. Μιλούσαμε με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μου είπαν ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα για μας. Μας συσπηρώνει και την Υποκράτους και τον Μαξίμου. Θα συσπηρώσει βουλευτές. Τι γίνεται με τα αγροτεμάκια και με τα οικόπεδα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν γίνουν αλλαγές, εκείνο δεν περνάει με τίποτα. Άκουσε τώρα. Ο κόσμος. Κύλα, προφαίνεται ότι θα πάμε στη γνωστή ελληνική διαδικασία για άλλη μια χρονιά χαράτσι. Και θα έχει πλάκα γιατί. Το είπε και ο Βενιζέλος. Τι είπε. Είπε αυτό, ότι αποδείχτηκε δύσκολο το μέτρο, βέβαια, αποδείχτηκε το πιο προσοδοφόρο. Μήπως. Έχασα και τώρα λεφτά και δεν χρεοκοπήσα. Μια που δεν το βρίσκουμε, λέει. Μήπως θα ρωτήσετε τίποτα για το καθαριστικό που βγάλαμε χθες. Με 27 ακίνητα, τόσες μετοχές. Ήδρωσε το αυτή το όπως ήδρωσε για την BMW που κυκλοφορεί, που έχει βουίξει ο τόπος εδώ και 3 χρόνια. Άστε την BMW. Δεν τη δικαιούται. Και για το καθαριστικό του. Η BMW του την έδωσε ο Σαμαράς. Του είπε πάρ' την αντιπρόεδρε γιατί λόγω του. 20.000 ευρώ και κόσμο δεν έχει να φάει η BMW ή τώρα τα 120.000. Λόγω και του. Μάλιστα μας λέει το χαράτσι, ότι το χαράτσι ήταν αυτό που έδωσε τη χώρα. Λόγω του μεγάλου. Κοίταξε, αυτό είναι γεγονός, Λάμπρο, αν μου επιτρέπεις. Έδωσε το χαράτσι τη χώρα. Καλά, μισό λεπτό. Με πολίτες ή χωρίς πολίτες, με Έλληνες ή χωρίς Έλληνες. Μιλάς πολιτικά. Μιλάω λογιστικά και οικονομικά. Εάν δεν υπήρχε το χαράτσι, δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να ψελίσει για το αμφισβητούμενο πρωτογενές πλεόνασμα των 300 πόσων εκατομμυρίων που θα το μετρήσουμε το Μάρτιο. Αυτό σου επισημαίνω. Δηλαδή, βγάλε από μέσα το χαράτσι να δεις πόσο μείον είμαστε. Αυτό τι δείχνει, ότι 3 χρόνια είναι χαμένα, πεταμένα. Έχουμε 3 χρόνια δηλαδή κουρέματα. Μισθή, συντάξει κλπ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μιλάγατε για τη δικαιοσύνη. Ούτε μισό βήμα μπροστά, όχι στο σκέλος απονομής, στο τελετουργικό. Θες 10 χρόνια να βριστείς με κάποιον για να βρεις το δίκιο σου, να έχεις μια διαφορά. Ξεχνάς όταν θα πάει να δικαστείς τι σε χώριζε από τον άνθρωπο με τον οποίο είχες διαφορά. Στα σχολεία τα ίδια, στα νοσοκομεία, στο Αττικό κλείνει τα χειρουργεία τώρα. Λοιπόν, μια Ελλάδα μπάχαλο. Αυτό θέλω να πω εγώ. Δεν το είπα ειρωνικά αυτό που είπες. Δεν κρίνεται. Και μάλιστα λέει ψάχνουμε και ένα άλλο μέτρο που να αποδώσει το ίδιο όπως απέδωσε το χαράτσι για να μπορέσουμε να τραβήξουμε το χαράτσι πίσω. Αυτό τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ, τους το έχω πει εγώ. Αυτό. Υπάρχουν και της ΕΙΔΑΠ τα ρολόγια. Τα είχαν ξεχάσει αυτά. Λοιπόν, χθες ρώτησα 20 άτομα. 20. Τι είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, δεν ήξερε κανένας. Πείτε μια φορά στον κόσμο. Λοιπόν, πρωτογενές πλεόνασμα για μια χώρα είναι αυτό. Δεν το λένε αυτό, να σου εξηγήσω αυτό. Γιατί δεν το λένε. Δεν το λένε γιατί θέλουν να το εμφανίζουν ως επίτευγμα. Το κράτος έχει έσοδα και έξοδα. Το κράτος είναι ένας αναγκαίος, βοηθητικός, υποστηρικτικός μηχανισμός σε αυτό που περιγράφουμε σαν ΑΕΠ. Το συνολικό τζίρο του μαγαζιού που λέγεται Ελλάδα. Κάποτε δεν υπήρχε κράτος. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Το ΑΕΠ είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δηλαδή σουμέρνονται όλα τα εισοδήματα. Όχι για το ΑΕΠ. Λάμπρο για το ΑΕΠ λέω τώρα. Περίμενε Λάμπρο, περίμενε. Όλο το εθνικό εισόδημα. Είναι το σύνολο της κατανάλωσης. Είναι το ακαθάριστο. Είναι το σύνολο της κατανάλωσης, το σύνολο των επενδύσεων,
το σύνολο της παρέμβασης του δημόσιου τομέα, το G, θα εξηγήσω τι είναι αυτό. Εδώ ερχόμαστε στον προϋπολογισμό και η διαφορά του υπολείπου μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών. Αυτό όλο συνθέτει το ΑΕΠ. Ερχόμαστε στο πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι το μαγαζί που λέγεται ελληνικό δημόσιο, κράτος, έχει έσοδα που είναι φορολογία ή δανεισμός και έχει και έξοδα που είναι δαπάνες και μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, των βουλευτών, των πρώην πρωθυπουργών, πηχορηγής κομμάτων, νοσοκομεία. Ναι, όλη η κρατική λειτουργία. Όλο τον δημοσιονομικό. Πλεόνασμα τι σημαίνει. Η Ελλάδα 200 χρόνια με έλλη μαζί. Και μάλιστα δουλεύαμε με τη λογική του ελληματικού προϋπολογισμού, δηλαδή οι δαπάνες του κράτους ήταν μην παραπάνω. Δεν μπερδεύει πολύ να καταλάβει απλώς ο κόσμος. Πλεόνασμα σημαίνει λοιπόν ότι έχουν φέρει τα έσοδα να είναι ίσα και παραπάνω με τα έξοδα. Πώς το έχουν πετύχει αυτό, όχι μειώνοντας και εξορθολογίζοντας τα έξοδα, αυξάνοντας τους πόρους. Όπως μια οικιακή οικονομία. Χρωστάμε τόσα το μήνα, παίρνουμε τόσο μισθό. Ακριβώς. Αν αφαιρέσουμε αυτά που χρωστάμε, μας μένει κάτι, ναι. Ακριβώς. 3 ευρώ. Αυτό είναι το. Πρωτογενές πλεόνασμα πρωτόκων. Γιατί θα έλεγε ένα παιδάκι που μας ακούει, γιατί έχουμε πλεόνασμα και δεν τα έχουμε ίσα. Γιατί να έχει πλεόνασμα το κράτος. Γιατί το πλεόνασμα λειτουργεί αφαιρετικά στο ΑΕΠ. Διότι τραβάει πόρους από το. Οι πόροι που έχει τραβήξει είναι μέσω φορολογίας. Τους έχει τραβήξει από το διαθέσιμο εισόδημα της κοινωνίας. Από το τζίρο του έθνους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να είναι πλεόνασμα. Πλεόνασμα δεν υπάρχει. Είναι πριν τους τόκους το λεγόμενο πλεόνασμα, διότι άμα βάλουμε τους τόκους μέσα δεν τελειώνουμε. Λοιπόν, και πρέπει να αποδείξουμε λοιπόν στους δανειστές ότι βγάζουμε περισσότερα από όσα καταναλώνουμε, γιατί έτσι θα δικαιολογήσουμε ότι κάποια στιγμή. Για το κράτος μιλάμε. Ναι. Η Ελλάδα δεν είναι τώρα. Όχι, εμείς με την Ελλάδα είμαστε λίγο διαφορετικό πράγμα. Το κράτος, λέω, πρέπει. Ναι, στην τσέπη σου το κράτος, Μάκη, μισό λεπτό να καταλάβει η κοινωνία. Ότι έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε αυτό το δανεισμό που έχει κάνει. Μάλιστα. Διότι όσο είναι αρνητικό το πρωτογενές πλεόνασμα, ναι, τότε θα πρέπει να συνεχίσει να δανείζεται και βεβαίως όταν έχουμε. Με τους όρους που δανείζουν αυτοί. Ναι, σε τέτοιο επίπεδο ΑΕΠ επιτοκίων και υποχρεώσεων. 180% του ΑΕΠ. Ναι, το θέμα είναι λένε το εξής. Λένε ότι όταν υπερβεί το 140 δεν έχει γυρισμό ο δρόμος. Όχι, αυτό είναι ψευδές. Η Ιαπωνία έχει 200%. Υπάρχουν χώρες και χώρες. Όχι, λέω σαν χώρα με σαν παραγωγή χώρα. Τη δική μας, της Πορτογαλίας, της. Δεν υπάρχει γυρισμός όταν υπερβεί το 140 εάν δεν παράγεις. Βεβαίως, καταγγείλουμε ότι χρειάζεται. Μισό λεπτό. Μιλάμε για ποσοστά τώρα. Δεν υπάρχει καμία γνωμάτευση ούτε καμία οικονομική θεωρία στον πλανήτη που να λέει ότι το χρέος είναι το άριστο 130% ή είναι 113,5%. Η συμφωνία που έχουμε κάνει με τους Ευρωπαίους πράγματι από την εποχή του Μάστριχτ είναι ότι το χρέος πρέπει να είναι το 60% του ΑΕΠ. Αυτό θέλουν οι Γερμανοί. Έτσι γουστάρουν. Θέλουν σκληρό ευρώ. Εχθές έγινε χαμός με τον κύριο Ντράγκη που μείωσε 0,25 το επιτόκιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ο Άσμουσεν και ο Βάιντμαν, ο Γερμανός Προβόπουλος, είναι κάθετα αντίθετοι και με μειοψηφία. Και μειοψήφισαν αυτοί. Διότι αυτοί θέλουν σκληρό ευρώ, δεν θέλουν ελαστικό νόμισμα. Πράγμα που συμφέρει τους χώρους. Έχει ΑΕΠ 100, το χρέος λοιπόν, θα είναι 60. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η συμφωνία σου. Εσύ είσαι στο 180. Και σου έλεγε μέχρι πριν δύο μήνες ο υπουργός, θα πάμε να βγούμε στις αγορές. Πού να βγούμε με 180% του ΑΕΠ. Δηλαδή, λένε τώρα, δεν θέλω να σχολιάζω δημόσια πράγματα που προσβάλλουν τη χώρα. Ναι, λοιπόν, αλλά και δεν πάει και δεν υπάρχει ανάπτυξη με 180%. Πού να υπάρξει, Μάκη μου, ανάπτυξη που ενώ έχει τα φαινόμενα. Στην Ιαπωνία με 200% ΑΕΠ λειτουργεί το σύστημα διότι υπάρχει παραγωγή. Έχει εθνικό ανάπτυξη. Νόμισμα καταρχήν η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία βγάλει την κεντρική της τράπεζα. Είναι τα περίφημα Abenomics από τον κύριο Άμπε, τον Ιάπωνα πρωθυπουργό. Κατά το Reaganomics, σου θυμίζω, από την εποχή του Reagan, και ανακοίνωσε 2-3 εκατομμύρια αγορές ομολόγων. Ρίχνει στην αγορά η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας. Λοιπόν, μιλάς για ελεύθερες χώρες τώρα. Εμείς είμαστε εξαρτημένες. Ένα όμως πρέπει να διαβάσουμε. Μας επικαλούνται την Αργεντινή. Λοιπόν, τι έχει η Αργεντινή σήμερα. Ανεργία 25%. Πόσο έχουμε εμείς, 30. ΑΕΠ 165% το χρέος. Πόσο έχουμε εμείς, 180. Ποια είναι η διαφορά μας από την Αργεντινή που πτωγείψε. Η Αμερική πόσο έχει. Δηλαδή η Αμερική έχει το περίφημο ταβάνι του χρέους, αλλά της Αμερικής τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα γιατί το χρέος το αμερικάνικο. Πόσο είναι μόνο τον αριθμό. Το χρέος έχει υπερβεί το 114% που είναι το όριο που έχει το αμερικάνικο σύνταγμα. Γι' αυτό και προχτές που επρόκειτο να κάνει μία γκλινγκ ήρθε και έγινε το shutdown.
Και είπε τέλος. Από Δευτέρα το πρώτο δεν υπάρχει μία. Δεν είχαν άνθρωπο να καθαρίσει το άγαλμα της ελευθερίας. Το άγαλμα της ελευθερίας. Μάκη, αυτό είναι σημαντικό να τα ακούσει η κοινωνία. Το έχουμε πει πολλές φορές οι δυο μας, αλλά μερικά να τα λέμε και δημόσια. Το χρέος το αμερικάνικο με το ελληνικό δεν είναι το ίδιο. Το δικό μας είναι πιάτα στα μπουζούκια. Και μάλιστα γύψινα μιας άλλης εποχής. Το αμερικάνικο χρέος είναι πόλεμοι, είναι ερευνητικά προγράμματα στο διάστημα, είναι δορυφόροι, είναι κατασκοπίες, είναι έρευνα και τεχνολογία, έτσι, είναι το νέο έρευνα. Φάρμακο του καρκίνου. Λοιπόν. Άρα τα αμερικάνικα χρέη, Μάκη, σε κάποια στιγμή μπορεί να αποδώσουν. Το αμερικάνικο χρέος είναι και εκτός στόλου στη Μεσόγειο. Εμείς δεν έχουμε κανένα στόλο πουθενά. Το Ιταλικό. Το Ιταλικό χρέος είναι, τους είπε προχθές ο κύριος Άσμουσεν, γι' αυτό το θυμήθηκες τώρα, πως τους είπες, φροντίστε να μην αυτοεξαιρεθείτε. Δηλαδή, πόσο πήγε. Το χρέος των 2-3 εκατομμυριάκια. Όχι, σχέση με το έφυλλο. Πρέπει να είναι τώρα στο 120%. 120. Ναι, χάνουν οι Ιταλοί, είναι σαφές αυτό. Ελλάδα δεν υπάρχει πάντως με 180. Όχι, γι' αυτό το πρόσεξε. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι και εύκολο. Η Ιταλία έχει παραγωγική διάθεση και ταυτότητα. Είναι δύσκολο το πρόβλημά της. Η Γαλλία έχει παραγωγική διάθεση και ταυτότητα. Είναι σαν να παίζουν τρία βουνά πόκα. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία έχουν πρόβλημα. Ενώ οι Ιταλοί και οι Γάλλοι ανταγωνιζόμενοι τη Γερμανία. Εμείς το πρόβλημά μας είναι εύκολο. Εμείς χρειαζόμαστε έναν ηγέτη, χρειαζόμαστε τέσσερις τομείς, χρειαζόμαστε να επιλέξουμε μέσα στην ευρωπαϊκή αρένα τρεις δρόμους, δηλαδή να γίνουμε η Φλόριντα της Ευρώπης, αλλά δεν μπορεί να έχουμε την ακριβότερη βενζίνη. Να μην μπορείς να μου πεις πάμε να μπούμε στη βάρκα, να πάμε στην Αίγινα να πιούμε ένα ούζο. Έχουμε την ακριβότερη. Α, πληρώσουμε 5.000 να πιούμε ένα ούζο στην Αίγινα. Έχεις 3.500 νησιά. Έπρεπε να έχεις την ελαφρύτερη φορολογία σε κότερα. Έπρεπε το καλοκαίρι να γεμίζει το Αιγαίο σου όλο με τα διεθνή κότερα. Να έχεις τη φτηνότερη φορολογία σε αυτά. Εμείς εδώ κυνηγάμε το κότερο, κυνηγάμε το κατάρτι, κυνηγάμε μια βενζίνη, κυνηγάμε. Πώς θα πας στο Καρπενής. Πώς φίλους σου ξέρεις ότι πήραν την οικογένειά του να φύγουν Σαββατοκύριακο να πας στο Καρπενής. Θες 2.000 ευρώ για να πας στο Καρπενής τα παιδιά σου μια βόλτα. Τώρα μιλάς για εσωτερικό τουρισμό. Και για εσωτερικό σου μιλάω, Φλόριντα, και για το διεθνή. Δεν θα περιμένουμε. Και για το διεθνή. Από τον Έλληνα άνθρωπο θα περιμένουμε να έρθει ο ξένος τουρισμός. Και για ο ξένος να έρθει. Για να έρθει. Και ο ξένος, αλλά και για τον Έλληνα να είναι εύκολο. Γιατί να μην είναι εύκολο. Ρε σύνθετο που είναι το πρόβλημα. Καθόλου. Είναι πολύ απλό το πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανική τάξη να προασπίσει. Και γιατί δεν αναλαμβάνει. Έχει 4-5 μεγαλοσυμφέροντα τα οποία είναι πάρα πολύ. Γιατί δεν μπαίνει θέση του Τουρνάρα να τελειώνουμε. Από μόνο μου. Το κάνουμε. Προτείνουμε στον Πρωθυπουργό. Έλα τώρα. Βγάλει το Τουρνάρα γιατί ο Τουρνάρα παραπέμπει και αλλού. Δεν είναι έτσι εύκολο όμω. Οδηγίε θέλει. Ο Τουρνάρα οδηγίε θέλει. Οι κατευθύνσει δίνονται από τον Πρωθυπουργό μια χώρα. Ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να καταλαβαίνει, πιστεύω εγώ, ότι χρειάζεται μια άλλου είδους διαπραγμάτευση. Για να δούμε. Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ για καλό Σαββατοκύριακο. Το διάλογο που είναι. Παρασκευή είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Οπότε. Όχι, αφού έχουμε πρόβλημα με αυτή τη Βουλή. Τι χαλάρι. Μιλάνε σοβαρά οι άνθρωποι για τη σωτηρία του μπεζαχτά του. Του πονάει, ακούστε. Πληρώνουν. Απίστευτο είναι. Φορολογούνται μόνο για το 30% των εισοδημάτων του οι βουλευτές. Και μουγκά, το αποσιώπησαν εντελώς. Πήραν αποφάσεις σκληρές για τον πολίτη, αλλά η τσέπη τους ανέγκυχτη. Είμαστε υπέρ της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου. Γιατί θα βγουν αυτά τα σκαθάρια και θα πούνε ότι αυτές είναι απόψεις ακροδεξιές, χουντικές, να έρθει η χούντα να πει η δημοκρατία. Όχι. Να εξαφανιστούν οι χούντες και οι ακροδεξιές καταστάσεις και να επανέλθει η δημοκρατία στη χώρα, η πραγματική δημοκρατία. Με πραγματικούς ηγέτες που πρώτα θυσιάζονται εκείνοι και μετά θυσιάζουν το λαό τους. Καλό Σαββατοκύριακο.